ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου. Αγαπητοί μας ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής που μας γνωρίζει τον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Κασλίδη, χαίρετε. Σήμερα θα ακούσουμε τη διήγηση μιας πνευματικής κόρης του Οσίου Γέροντα, η οποία, όπως λέει, πάντα πριν από τις μεγάλες νηστείες, παρατηρούσε ότι έμπαινε σε διάφορους πειρασμούς. Πήγε λοιπόν στο πνευματικό της τον Όσιο Γεώργιο Κασλίδη και το εξομολογήθηκε αυτό που της συνέβαινε πάρα πολύ συχνά. Ο Όσιος Γεώργιος Κασλίδης άρχισε να της λέει ότι οι πειρασμοί έρχονται, κόρη μου, από τις αισθήσεις μας. Και για να μπορέσει ο άνθρωπος μπροστά στον πειρασμό να κρατήσει τα μάτια του κλειστά, να κλείσει το στόμα του, να κλείσει τα αυτιά του, να τραβήξει το χέρι του, πρέπει να κάνει προσπάθεια. Φυλάγοντας τις αισθήσεις του, φυλάει και το νου και με το νου φυλάει και την καρδιά. Χρειάζεται ανδρεία για να μπει ο χριστιανός να μπορεί να λέει όχι στις επιθυμίες των αισθήσεων. Χρειάζεται ανδρεία για να μπορεί να λέει όχι στις προκλήσεις της αμαρτίας. Βλέπουμε, παιδί μου, ότι κάνοντας το βράδυ 1-2 ώρες προσευχή, την άλλη μέρα ξεσπούν βροχή οι πειρασμοί. Θέλουμε να κάνουμε προσευχή και σκεπτόμαστε, ποιος ξέρει τι θα γίνει μετά. Αλλά εκείνο που δεν αντιλαμβανόμαστε είναι ότι πίσω από αυτή την προσευχή υπάρχει η δύναμη που μας προσφέρεται από το Θεό για να αντέξουμε τους πειρασμούς που θα έρθουν. Και διαπιστώνουμε όντως ότι παρά τη δρυμύτητά τους μπορούμε και τους ξεπερνούμε αυτούς τους πειρασμούς. Όμως, παιδί μου, το πνεύμα της δειλίας προϋπήρχε των πειρασμών, ακριβώς για να μας κάνει να τους αποφύγουμε εγκαταλείποντας την εργασία της αρετής. Αν μετά από ένα ισχυρό πειρασμό, παιδί μου, γονατίσει ο χριστιανός να προσευχηθεί, αν κλάψει και αν δώσει όλη του την ψυχή, όλη του τη θέληση, δηλαδή όλο του το είναι στην εξάρτηση από το Θεό, τότε θα δει ότι θα γίνει μέσα του μια ουσιαστική μεταβολή. Ενώ είναι αδύνατος, θα αισθανθεί δυνατός. Ενώ αισθανόταν ανασφαλής, θα αισθανθεί ασφαλής. Ενώ είχε μέσα του μια βεβαιότητα για το τι θα γίνει, θα του δημιουργηθεί βεβαιότητα και εμπιστοσύνη στη χάρη και στην πρόνοια του Αγίου εν Τριάδη Θεού. Και όλα, παιδί μου, θα πάνε καλά και όντως θα πάνε καλά. Αυτό πρέπει να το πιστεύουμε όλοι οι χριστιανοί. Μόλις μας συμβαίνει οξύς διαβολικός πειρασμός, να ερχόμαστε αμέσως σε επαφή με το πνευματικό μας, για να παίρνουμε οδηγίες και να μην προσπαθούμε, υπερεκτιμώντας εγωιστικά τις δυνάμεις μας, να τον αντιμετωπίζουμε μόνοι μας. Όταν ο διάβολος, παιδί μου, μας πειράζει, μας πειράζει όσο του επιτρέπεται από το Θεό και όσο οι δικές μας δυνάμεις αντέχουν. Αλλά το όριο αντοχής εμείς δεν το γνωρίζουμε. Και καλό είναι να ζητάμε πάντοτε βοήθεια από το Θεό, να μας απαλλάξει εκείνος από τον διαβολικό πειρασμό. Έτσι, παιδί μου, καλλιεργούμε πνεύμα ταπεινώσεως. Είναι συμφερότερο για μας να καταφεύγουμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις με εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι με φόβο, για να διώξει εκείνος τον πειρασμό. Αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, παιδί μου,
μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα μας σιγά σιγά και ανεπαίσθητα κάποια εμπιστοσύνη στις δικές μας δυνάμεις, κάποια αυτοπεποίθηση, δηλαδή εγωισμός. Όσοι και αν είναι οι πειρασμοί που περνάμε σε αυτήν εδώ τη ζωή, η αγάπη προς το Θεό δεν πρέπει να μας λείψει ποτέ. Ο Θεός, παιδί μου, δεν θα επιτρέψει να πειραστούμε περισσότερο από όσο μπορούμε να σηκώσουμε. Αυξάνεται η χάρις, δυναμώνει η ψυχή και ύστερα ακολουθεί ο πειρασμός, οι θλίψεις, ο πόνος, ο πόλεμος των λογισμών. Αυτό παθαίνεις. Ο Θεός όμως είναι έτοιμος να πλώσει πάντοτε το χέρι Του για να ξαλαφρώσει το σταυρό το δικό μας και όλων των ανθρώπων όπως και το δικό σου. Να προσέχουμε πολύ, παιδί μου, την αμαρτία, τις πτώσεις μας. Όσο πέφτουμε, τόσο μεγαλώνουν οι πειρασμοί. Όσους πειρασμούς έρχονται εξαιτίας των δικών μας λαθών, θα πρέπει να τους υπομένουμε αγωγίστως για να έλθει η βοήθεια του Θεού. Όταν οι πειρασμοί οφείλονται στο φθόνο του διαβόλου, μας βοηθάει άμεσα ο Θεός. Ύστερα από πειρασμούς μεγάλους έρχεται πολύ άνεσης. Όταν δοκιμάζεται ο άνθρωπος και όταν διέρχεται τη δοκιμασία με πολλή υπομονή, με ευδόκιμη υπομονή, με αγόγγιστη υπομονή, τότε τον επισκιάζει χάρις του Θεού και του δίνει παρηγοριά, η οποία παρηγοριά, παιδί μου, υπερέχει πάντα νουν. Ξεπερνάει δηλαδή κάθε νου. Γι' αυτό, παιδί μου, σου λέω, εσύ αυτό θα κάνεις και τον καιρό που θα σε τυλίγουν αυτοί οι πειρασμοί, πρέπει να προσεύχεσαι περισσότερο με όλη την ψυχή σου στο Θεό και να είσαι σίγουρη ότι ο παντοδύναμος Θεός θα σε βοηθήσει, όπως κάνει με όλους τους ανθρώπους που ζητούν τη βοήθειά Του από βάθος ψυχής. Έχε την ευχή μου, παιδί μου, και συνέχισε να προσεύχεσαι με πλήρη πνευματική αφοσίωση. Έφυγε η πνευματική κόρη του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Κασλίδη με κάπως πιο ανάλαφρη την ψυχή της και το πνεύμα της. Είπε ότι θα προσπαθήσει να ακολουθήσει τις οδηγίες του πνευματικού της πατέρα, γιατί του είχε πάρα πολύ εμπιστοσύνη. Ένα άλλο πνευματικό παιδί του Οσίου που είχε φτάσει στην απόγνωση πήγε και ζήτησε τη βοήθειά του Γεωργίου Κασλίδη για να βοηθηθεί κι αυτός όπως κάθε φορά που χρειαζόταν τη βοήθειά του. Έφτασε στο γέροντα και του λέει ο γέροντας: «Σιγά σιγά, παιδί μου, πρέπει να σκίσε στο να αποφεύγεις την αφηρημάδα. Για να το κατορθώσεις αυτό, άκουγε προσεκτικά τα αναγνώσματα και τους ύμνους και προσπάθησε να εμβαθύνεις το νόημά τους. Να θυμάσαι συχνά το θάνατο, την κρίση του Θεού και τα αιώνια βάσανα. Μην αφήνεις ελεύθερα τα μάτια σου. Κοίταξε περισσότερο τις Άγιες εικόνες. Το να κοιτάς τους ανθρώπους ίσως να είναι βλαβερό για την ψυχή σου. Δεν θέλω να παραδίνεσαι στην απόγνωση, παιδί μου, αλλά προσπάθησε να είσαι πάντα χαρούμενος και ευχαριστημένος. Αυτό από μόνο του θα διασκεδάσει τη θλίψη σου. Φρόντισε, παιδί μου, να αγωνιστείς ενάντια στην οκνηρία, να απαλλαγείς από αυτήν και να επιδοθείς στο έργο της προσευχής. Να θυμάσαι πως αν θέλεις να σωθείς, πρέπει να βιάσεις τον εαυτό σου. Εκείνοι που παντρεύονται, ένα παράδειγμα θα σου πω, μόνο επειδή υποκύπτουν στα πάθη τους, πολύ συχνά δυστυχούν στη ζωή τους. Γι' αυτό, παιδί μου, ο άνθρωπος πρέπει πρώτα απ' όλα να απέχει από την αμαρτία και να αποφεύγει τις ευκαιρίες που τον οδηγούν σε αυτήν. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν πρέπει να οδηγηθεί στην απόγνωση. Η απόγνωση στερεί τον άνθρωπο από την ελπίδα της σωτηρίας. Τον ρίχνει σε βαρύτατες αμαρτίες.
ενώπιον του Θεού, παιδί μου, η απόγνωση είναι η χειρότερη αμαρτία. Η απελπισία είναι σκοτισμός του πνεύματος. Αν και μερικές φορές στέλνεται σαν δοκιμασία, θα πρέπει να σκεφτεί ο άνθρωπος. Μήπως ο πειρασμός αυτός οφείλεται στην υπερηφάνεια? Το φάρμακο, παιδί μου, στην περίπτωση αυτή είναι η ταπείνωση. Σε καιρούς σαν τώρα της πνευματικής ξηρασίας και μελαγχολίας δεν πρέπει να μας πιάνει απόγνωση και απελπισία. Δεν πρέπει να ζητάμε πράγματα για τα οποία δεν είμαστε άξιοι, όπως για παράδειγμα θεία χαρίσματα, αλλά να επιδιώκουμε την ειρήνη της ταπείνωσης. Αιτία της κατάθλιψης, παιδί μου, και του φόβου είναι μόνο οι αμαρτίες μας. Για να πολεμήσεις την απόγνωση, σου δίνω την εξής συμβουλή. Θα κάνεις υπομονή, θα διαβάζεις ψαλμωδίες και πολύ προσευχή. Δεν είναι μικρό αμάρτημα η οκνηρία, παιδί μου. Περιλαμβάνεται μάλιστα στις βαριές, τις θανάσιμες αμαρτίες. Γι' αυτό πρέπει να βιάζουμε τον εαυτό μας για να κάνουμε πρόθυμα και επιμέλεια τα καθήκοντά μας και να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού, να μην στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Σαν δύο Θεός την καλή μας προαίρεση, θα μας ενισχύσει και θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την οκνηρία. Χωρίς τη δική μας προσπάθεια, αγαπητό μου παιδί, και την καλή διάθεση όμως, ο Θεός δεν βοηθά. Στους καιρούς της οκνηρίας και της αδυναμίας, φρόντισε τουλάχιστον να αποκτήσεις καρδιακό πόνο, αυτομεμψία και ταπείνωση. Το σπαθί το ελληνικό κονταρίν. Χριστέ βουλώα το σπαθί το ελληνικό κονταρίν. Ο ποντίον με τα άρματα ένα μον λεονταρίν. Ο ποντίον με τα άρματα ένα μον λεονταρίν. Καθήκο Νικολαίδη. Δώσ' με και τα σπαθία. Μάνα τι κύρουμ τα αρμάτα. Δώσ' με και τα σπαθία. Κάθε καφούλ και παλικάρ σου ποντού τα ράσια. Κάθε καφούλ και παλικάρ σου ποντού τα ράσια. Σοποδάρεν το καν τα καμπανάς. Ο ποντον όλων σοποδάρεν το καν τα καμπανάς. Το παλικάρ πάει στο βουνό με την ευχή τη μανάς. Το παλικάρ πάει στο βουνό με την ευχή τη μανάς. Κι θέλω με αφένταδες. Σκλάβοι εμείς κινούμες. Κι θέλω με αφένταδες. Η γενεά μου μαραντή και άκρη των μάναδες. Η γενεά μου μαραντή και άκρη των μάναδες.
Η οκνηρία ενοχλεί συνήθως εκείνους που αγωνίζονται τον καλό αγώνα και συχνά καταβάλει τους αμελείς ανθρώπους. Για να απαλλαγείς από το πάθος αυτό, οι πατέρες συνιστούν. Έτσι το έχω διαβάσει κι εγώ. Να θυμάσαι, λένε, το θάνατο, τα αιώνια βάσανα και τη μακαριότητα των δικαίων. Θα οδηγηθείς εκεί μόνο με την ταπείνωση. Και η ταπείνωση θα σύρει πάνω μας το έλεος του Θεού που θα μας απαλλάξει εντελώς από τη δουλεία της οκνηρίας. Στην οκνηρία, παιδί μου, να αντιτάξεις το θάρρος και το φόβο του Θεού. Δεν μπορούν να κυριαρχήσουν πάνω μας τα πάθη όταν εμείς τα πολεμάμε και επικαλούμαστε τη βοήθεια του Θεού εναντίον τους. Η φιλαυτία και η υπερηφάνεια μα δυναμώνουν τα πάθη και τα ενισχύουν για να μας καταβάλουν. Το να περιποιείσαι τους ασθενείς, ένα παράδειγμα σου λέω, είναι ένα από τα πιο δυνατά μέσα για να διατηρήσεις την αγνότητά σου. Η απελπισία, παιδί μου, είναι θανάσιμη αμαρτία. Φύγε μακριά από αυτήν και πίστεψε στον πολυεύσπλαχνο Θεό, την μεσήτρια υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους. Εκείνοι είναι δυνατοί να κάνουν τα πάντα. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε όμως να κάνεις εσύ είναι να ταπεινώνεσαι και να κάνεις υπομονή. Σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρεθείς, δεν πρέπει να σε πιάσει απόγνωση πως ίσως χάσεις το έλεος του Θεού. Πάρε για παράδειγμά σου την πόρνη, το ληστή και τον τελώνη του Ευαγγελίου που μετανόησαν και έλαβαν την άφεση από τον ελεήμονα Κύριο. Όταν σε πνίγουν η κατάθλιψη και η μελαγχολία, παιδί μου, ερεύνησε τη συνείδησή σου. Μήπως υπάρχει αμαρτία που δεν την εξομολογήθηκες και δεν μετανόησες? Κανένας συνετός, παιδί μου, δεν κλαίει προκαταβολικά μήπως του συμβεί κάτι. Περιμένει απλά και με υπομονή ό,τι του στείλει ο Κύριος. Και ό,τι στέλνει ο Κύριος, είτε καλό είναι αυτό, είτε κακό, το δέχεται με ευχαριστία και προσπαθεί να το υπομείνει ανάλογα με τη δύναμή του. Αν δεν μπορεί να το υπομείνει, μετανοεί για τη λιγοψυχία του. Εμείς πολλές φορές λιποψυχούμε πριν την ώρα μας. Στενοχωριόμαστε προτού ακόμα μας βρει κάποια δυστυχία ή θλίψη. Σαν χριστιανοί όμως, πρέπει να ζούμε χριστιανικά, να τιμούμε το χριστιανικό μας όνομα. Ξαναπέφτεις τη λιγοψυχία, επειδή σου τυχαίνουν πολλές θλίψεις που είναι αναπόφευκτες στον κόσμο. Πού θα πας για να τις αποφύγεις? Θα πας στην πόλη? Θα πας κάπου αλλού? Όπου κι αν πας, θα συναντήσεις μπροστά σου πλήθος από θλίψεις. Η τιμή και η δόξα δεν δίνονται σε εκείνον που προσπαθεί να φύγει μακριά από τις θλίψεις, αλλά σε αυτόν που τις αντιμετωπίζει χωρίς φόβο. Αρκετά, παιδί μου, με την παιδιάστικη λιποψυχία. Μπροστά σου έχεις ένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά την ψυχή σου, την αιώνια βασιλεία που έχασε ο εχθρός σου ο διάβολος. Όλες οι ουράνιες δυνάμεις παρακολουθούν τον αγώνα που κάνεις με τον άρχοντα αυτού του κόσμου και εκετεύουν τον παντοδύναμο να σε βοηθήσει. Και θα σε βοηθήσει. Θα σε βοηθήσει, παιδί μου, αρκεί εσύ να μην απελπιστείς. Ο Κύριος εγγύς. Είναι πάντα δίπλα μας. Τι είναι η ακηδεία? Ας σκεφτούμε λίγο. Γιατί μας συμβαίνει? Επειδή μέσα μας όλα είναι σάπια. Ποια είναι η θεραπεία, λοιπόν? Πρόσεξε, παιδί μου. Έξω βρίσκονται νεόφυτες σημείδες. Πρέπει να επέφεραν πολύ από τους φθινοπορεινούς ανέμους και τις χειμωνιάτικες χιονοθύλες. Κοιταξέτες όμως τώρα, βλαστήσανε, πρασίνισαν και είναι ευχάριστο να τις βλέπεις. Το ίδιο γίνεται και με μας. Όσο περισσότερο υπομένουμε, τόσο περισσότερο εφρενόμαστε. Την ώρα της προσευχής μας μερικές φορές ονειροπολούμε ή μας πιάνει μελαγχολία, οκνηρία,
ψυχρότητα προς όλους και προς όλα. Αυτό συνήθως μπορεί να κρατήσει μερικές μέρες ή και ολόκληρη εβδομάδα. Ίσως πριν από αυτό να μας πείραξε ο εχθρός με λογισμούς ματαιοδοξίας, υπερηφάνειας, κατάκρισης, οργής κλπ. Ο αόρατος εχθρός μας πιέζει για να μας κάνει να περνάμε τις μέρες μας με οκνηρία και αδράνεια και όχι με την προετοιμασία μας για την αιωνιότητα. Δεν πρέπει να απογοητευτούμε, παιδί μου, όμως. Αν κάποια στιγμή υποκύψουμε στην αδυναμία αυτή, ούτε και να μας πιάσει απόγνωση, αλλά να ταπεινωθούμε και με τη βοήθεια του Θεού να αγωνιστούμε. Η δύναμη του Θεού εν ασθενεία τελειούται. Την απελπισία, παιδί μου, θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε και οκνηρία, μόνο που είναι χειρότερη. Με την απελπισία πάσχει τόσο το σώμα όσο και η ψυχή. Όταν σε καταλάβει, δεν θέλεις ούτε να δουλέψεις, ούτε να προσευχηθείς, στην εκκλησία πηγαίνεις αφηρημένος και γενικά όλος ο άνθρωπος, όλο το σώμα του εξασθενεί και υποφέρει. Όταν σε επισκέπτεται η μελαγχολία λοιπόν, διάβαζε το Ευαγγέλιο. Όταν βλέπεις πως σε πιάνει μελαγχολία, ανία ή πλήξη, πρέπει να κατηγορήσεις τον εαυτό σου. Θυμήσου πόσο ένοχος είσαι ενώπιον του Κυρίου και παραδέξου πως δεν σου άξιζε κάτι καλύτερο. Αυτό θα σε ανακουφίσει αμέσως. Η πλήξη είναι παππούς της απόγνωσης και η οκνηρία είναι θυγατέρα της. Για να απαλλαγείς, παιδί μου, από αυτές, πρέπει να ρηχτείς στη δουλειά και να μην οκνεύεις την προσευχή. Τότε θα αναχωρήσει η πλήξη και θα έρθει ο ζήλος. Αν τώρα σε αυτά προσθέσεις υπομονή και ταπείνωση, θα γλιτώσεις από πολλά κακά. Στη μία άκρη του χωριού θα σου πω μια ιστορία κρεμάνει ανθρώπους. Στην άλλη, οι άνθρωποι συνεχίζουν να μαρτάνουν λέγοντας «Έχουμε καιρό ακόμα, θα αργήσουν να φτάσουν ως εδώ». Αυτή είναι η ολέθρια σκέψη της αναισθησίας. Γιατί αμαρτάνουν οι άνθρωποι? Είτε επειδή δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και τι όχι, είτε επειδή γνωρίζουν αλλά το αμελούν, είτε επειδή είναι οκνηροί ή βρίσκονται σε απόγνωση, όπως μου λες τώρα εσύ. Από τη στιγμή όμως που οι άνθρωποι είναι αμελείς στα θέματα της πίστης και της ευσέβειας και επειδή συχνά ξεχνούν ότι κύρια υποχρέωσή τους είναι να υπηρετήσουν το Θεό, από την οκνηρία και την αμέλειά τους καταλήγουν σε τέλεια απερισκεψία και άγνοια. Η οκνηρία, η αμέλεια και η άγνοια είναι οι τρεις γίγαντες που αλυσοδένουν ολόκληρο το ανθρώπινο γένος με δεσμά άρρηκτα και προκαλούν αδιαφορία και αναλγησία. Γι' αυτό, παιδί μου, και πρέπει να προσευχόμαστε στην Παναγία μας, τη Βασίλισσα των Ουρανών, και να λέμε «Παναγία Θεοτόκε, με τις Άγιες και παντοδύναμες προσευχές σου, απάλαξέ μας από τους αμαρτωλούς και ταπεινούς δούλους σου από την απόγνωση, την αμέλεια, την απερισκεψία, καθώς και από όλους τους αμαρτωλούς και βλάσφημους λογισμούς». Δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, παιδί μου. Στις θλίψεις που μας βρίσκουν κρύβεται το έλεος του Θεού. Το πώς ρυθμίζει ο Θεός τη ζωή μας είναι ανεξιχνίαστο και ανεξερεύνητο σε μας. Αν παρατηρήσεις, θα διαπιστώσεις πως η αμαρτία δεν αφήνει μόνο στην ψυχή τα σημάδια της, αλλά και στην όψη του ανθρώπου, στην εξωτερική του εμφάνιση και στη συμπεριφορά του. Κανένας και τίποτα δεν μπορεί να κάνει κακό σε εκείνον που δεν βλάπτει ο ίδιος τον εαυτό του. Αντίθετα, χίλιοι τρόποι και μέσα σωτηρίας δεν μπορούν να βοηθήσουν εκείνον που δεν αποφεύγει, αλλά εμένει στην αμαρτία. Μην παραδίνεσαι στους λογισμούς της απόγνωσης και της οκνηρίας, παιδί μου. Πολέμησέ τους με τη σύντομη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Κάποιες μέρες μας φαίνονται όμορφες και φωτεινές, χαρούμενες. Κάποιες άλλες δείχνουν μαύρες και σκοτεινές. Αυτό οφείλεται στις ευχάριστες ή δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής.
Τις καλές μέρες δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε και τις κακές δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Όπως τον κακό καιρό τον διαδέχεται ο καλός, έτσι και την απόγνωση, παιδί μου, θα την αντικαταστήσει η χαρά και η λαρότητα. Γι' αυτό πολέμησέ την, αυτή την απελπισία, με την ευχή που είπαμε. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Και εδώ, σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε. Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.